Έλα, Μακελιά. Τι κάνει, Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Τσελβιέξπορτ τη Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγέλη. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκη. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Harper's Bazaar. Οι κανόνες της μόδας για τη νέα σεζόν. Μαζί, ζήτα το best seller του Βασίλη Βασιλικού για την υπόθεση Λαμπράκη που συγκλώνησε τον κόσμο. Ακόμη, Γιάννης Πλούταρχος κάτω από τον ίδιο ήλιο. Το CD με τις νέες επιτυχίες για πρώτη φορά σε εφημερίδα. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Τι γυναίκα μου, λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Οπ, τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο OTE Double Play και ο OTE TV. Απόκτησε και εσύ ο OTE Double Play και ο OTE TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. NowDoctor.gr. Δωρεάν αναζήτηση γιατρού με ένα κλικ από την οθόνη του υπολογιστή σας. Με το NowDoctor, η διαδικασία αναζήτησης ιατρικού ραντεβού δεν κοστίζει τίποτα και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις λεπτά. Εάν είστε ασθενείς, μπορείτε πλέον να αναζητήσετε τον γιατρό σας και να κλείσετε δωρεάν ραντεβού με βάση τη γεωγραφική περιοχή, την ιατρική ειδικότητα και το ασφαλιστικό σας ταμείο. Εάν είστε γιατρός, το NowDoctor θα σας βοηθήσει να βρείτε νέους ασθενείς μέσα από το ίντερνετ, ενώ ταυτόχρονα θα σας προβάλλει αποτελεσματικά στο διαδίκτυο και τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσεγγίζοντας ένα νέο κοινό. Μπείτε τώρα στο www.nowdoctor.gr και γραφτείτε στο μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο για δωρεάν αναζήτηση ιατρικών ραντεβού. Nowdoctor.gr. Ο νέος τρόπος να βρεις ιατρό δωρεάν. www.nowdoctor.gr. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί, Δευτέρα βράδυ, στον Ενικό, με προσκεκλημένο απόψε σε μια θεματική εκπομπή. Μια εκπομπή δηλαδή με θέμα την υγεία, τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Θα είναι μια βραδιά ζωηρή η απόψινη, διότι στην εκπομπή αυτή ρωτώ ελάχιστα εγώ. Ρωτούν κυρίως οι συμπολίτες μας, που στη σημερινή συγκυρία, στη σημερινή περίπτωση, δεν είναι μόνο ορισμένοι συμπολίτες που κληρώθηκαν ανάμεσα σε όσους ζήτησαν να βρίσκονται εδώ, είναι και πάρα πολλοί εκπρόσωποι φορέων από το χώρο της υγείας, που τους καλέσαμε εμείς
να έρθουν και να σας ανακρίνουν. Λέω χαρακτηριστικά ότι αν γυρίσει η κάμερά μας και δείτε, θα δείτε ότι είναι μερικοί από τους πιο γνωστούς στην κοινή γνώμη εκπροσώπους μεγάλων φορέων του χώρου της υγείας, από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που βλέπω εδώ, τον κύριο Πατούλη, από τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, τον κύριο Χούσο, από τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Προμηθευτών στο χώρο της υγείας, από την πρόεδρο της Ένωσης Γιατρών Αθηνών και Πειραιά των νοσοκομείων, από τον εκπρόσωπο των νοσηλευτών. Είναι πάρα πολλοί από τους φορείς της υγείας απόψε εδώ μαζί μας σε αυτή την εκπομπή. Εγώ θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που είναι ένα γενικό ερώτημα, ένα ερώτημα που μας εισάγει στη συζήτηση που θα κάνουμε. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε συνεχείς αυξήσεις των συμμετοχών των ασθενών στην ιατροφαρμακευτική δαπάνη και ιδίως στη φαρμακευτική. Μπήκαν συμμετοχές ακόμη και σε φάρμακα που μέχρι πρότινος ήταν δωρεάν. Για παράδειγμα τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Την ίδια ώρα, έρευνες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι ο ένας στους 2 ασθενείς δυσκολεύεται να πληρώσει το κόστος των φαρμάκων του. Δείχνουν ακόμη ότι το 25% των χρόνιων ασθενών έχουν ήδη προχωρήσει σε μεγάλες περικοπές δαπανών, στο φαγητό, στο ηλεκτρικό, στα καύσιμα, προκειμένου να μπορούν να καλύψουν το κόστος των φαρμάκων τους. Με την εγκύκλειό σας που μπαίνει σήμερα σε εφαρμογή, οδηγούμαστε σε αρκετές κατηγορίες φαρμάκων σε διπλασιασμό της συμμετοχής, ιδίως στα φάρμακα που δεν είναι γενώσιμα, ιδίως στα πρωτότυπα φάρμακα. Το ερώτημα είναι αν οδηγούμαστε σε ένα σύστημα υγείας με ασθενείς 2 ταχυτήτων. Με ασθενείς που μπορούν να πληρώσουν και επομένως έχουν όποιο φάρμακο τους ταιριάζει, όποιο είναι πιο κοντά στις ανάγκες τους, και με ασθενείς που δεν μπορούν, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν και είναι αναγκασμένοι να καταφύγουν σε ένα φάρμακο ακόμα και αν δεν ταιριάζει στην περίπτωσή τους. Και εξηγούμε. Εγώ για παράδειγμα, επειδή έχω αφαιρέσει το θυρεοειδή μου, παίρνω κάθε μέρα TAF4. Παίρνω σκεύασμα. Υπάρχει σκεύασμα που μου ταιριάζει και σκεύασμα που δεν μου ταιριάζει. Στην περίπτωσή μου, για παράδειγμα, το γερμανικό σκεύασμα δεν μου πάει. Δεν αποδίδει στην περίπτωσή μου. Ενώ το ελληνικό αποδίδει. Το ερώτημα είναι, αν δεν είχα χρήματα να πληρώσω και δεν μου ταιριάζε το γενώσιμο, θα έπρεπε υποχρεωτικά να πάω σε αυτό? Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την ερώτηση, κύριε Χατζηνικολάου. Ξέρετε, όταν υπέγραφε αυτή την υπουργική απόφαση και έδωσε την εντολή να εφαρμοστεί από αυτή τη Δευτέρα, ορισμένοι συνεργάτες μου είπανε: τη Δευτέρα θα πάω στο Χατζηνικολάου. Δεν το βάζεις από Τρίτη? Η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνει θα είναι αυτή. Και μου πήρε αρκετή ώρα να του εξηγήσω ότι ο πολιτικός δεν πρέπει να κρύβεται, και χαίρομαι πολύ για την ερώτηση. Γιατί ο πολιτικός πρέπει να έχει το σθένος όταν παίρνει μια απόφαση να εξηγεί γιατί την πήρε και να την υπερασπίζεται. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Ξέρετε, πιστεύω ακράδαντα ότι φτάσαμε ως εδώ γιατί οι πολιτικοί κρύβονταν. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, κατά τη γνώμη μου, γι' αυτό και την πήρε, είναι πάρα πολύ σωστή και δεν είναι αυτό όπως το παρουσιάσατε. Έχει μια μεγάλη παρεξήγηση. Η απόφαση αυτή μειώνει τη συμμετοχή του ασθενού στα φάρμακα. Δεν την αυξάνει, την μειώνει. Σε ποια φάρμακα και πώς την μειώνει τώρα? Πράγματι, έχουμε βάλει τελευταία χρόνια συμμετοχή των ασθενών στα φάρμακα, έως και 25%. Τη μειώνει μόνο αν πάρει το πιο φθηνό γενώσιμο. Θα το εξηγήσω με τη σειρά. Έως μόνο και 25%. Εγώ δεν από τώρα στη λογική όπου λένε οι ειδικοί της υγείας και οι τεχνοκράτες ότι παραμένουμε η χώρα με τη χαμηλότερη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, γιατί ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 37%. Εμείς παραμένουμε στο 25%. Έως 37% στην υπόλοιπη Ευρώπη, έως 25% στην Ελλάδα. Το προσπερνάω όμως αυτό. Και πάω στη χώρα που έχει αυτή την κρίση, άρα σε αυτή την κρίση πρέπει να είσαι όσο γίνεται πιο υπέρ των πολιτών γίνεται και να μην τους επιβαρύνεις. Τι λέει αυτή η απόφαση? Λέει ότι εγώ το κράτος που έχω περιορισμένους πόρους και πρέπει να ιεραρχήσω πού θα τους ξοδεύω, γιατί αν δεν τους ιεραρχήσω, στο τέλος δεν θα μπορώ να πληρώσω ορισμένα φάρμακα και θα πεθάνει κόσμος επειδή εγώ δεν θα μπορώ να τα πληρώσω. Έχετε και λέει το εξής. Σε κάθε κατηγορία φαρμάκου όπου υπάρχουν γενώσιμα φάρμακα και άρα σύμφωνα με την επιστήμη υπάρχουν φάρμακα για να σε κάνουν καλά, εάν επιλέξεις να πάρεις το γενώσιμο, δεν έχεις καμία μεταβολή στο ό,τι ίσχυε μέχρι χθες.
Εάν επιλέξεις να πάρεις γενόσιμο με ασφαλιστική τιμή χαμηλότερη από το μέσο όρο, από την ασφαλιστική τιμή δηλαδή, με τιμή πραγματική χαμηλότερη από την ασφαλιστική, σε αυτή την περίπτωση μειώνει τη συμμετοχή σου έως και στο μισό. Από το 25 πας στο 12,5. Δηλαδή κερδίζεις και λεφτά. Εάν τώρα εσύ επιλέγεις, διότι έτσι σου αρέσει. Όχι, να πάρεις, γιατί έτσι, γιατί σου έτσι σου αρέσει. Όχι, λέει η επιστήμη. Η θα επιστήμη μου επιτρέψετε λέει, τώρα, γιατί έτσι σου αρέσει, ομιλώ ως ασθενής. Δεν είναι επειδή έτσι σου αρέσει. Για παράδειγμα, ο διαβητικός, κύριε Υπουργέ, δεν έχει την ίδια απόδοση το φάρμακό του. Υπάρχουν φάρμακα που ταιριάζουν και φάρμακα που δεν ταιριάζουν στον κάθε ασθενή. Να τα πάρουμε τη σειρά. Είναι το έτσι, γενώσιμο φάρμακο είναι φάρμακο που βάσει της επιστήμης για να μπει στην αγορά έχει καταθέσει μελέτη βιοϊσοδυναμίας. Δηλαδή, κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με το πρωτότυπο. Τώρα δεν θέλω να ανοίξω και το θέμα του ΕΟΦ και κατά πόσον προλαβαίνει ο ΕΟΦ να το απαντήσω να και αυτό, ελέγξει αν θέλετε, όλα αυτά. Αλλά να μην φύγω λίγο, θέλω να εξηγήσω λίγο για να καταλάβει ο κόσμος. Σε όλο τον πλανήτη, στις πλουσιότερες χώρες του πλανήτη, τα ασφαλιστικά ταμεία πληρώνουν πλέον τα γενώσιμα. Και δεν πληρώνουν τα off-patent. Να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η απόφαση δεν αφορά εκείνους που παίρνουν μοναδικά φάρμακα. Για εκείνους που παίρνουν μοναδικά φάρμακα, δηλαδή φάρμακα που δεν έχει λήξει η πατέντα τους, παραμένει όπως ακριβώς και πριν και ο οποίος καλύπτει το 50% της διαφοράς. Μιλάμε τώρα μόνο για εκείνους οι οποίοι ενώ έχουν από κάτω 30, 40, 50, 100 επιλογές, επιμένουν να πάνε να αγοράσουν εκείνο το φάρμακο που είναι, ας το πούμε έτσι, επώνυμο. Αυτό που έχουν συνηθίσει. Με συγχωρείτε. Τι θεωρείτε εσείς πιο σημαντικό, να εξοικονομήσουμε χρήματα για να μπορούμε να βάλουμε στο σύστημα και 100, 200, 300 καινούργια φάρμακα που δεν τα έχουμε καθόλου τώρα και τα πληρώνουμε καθόλου και δεν θα τα πάρει κανένας ασθενής μας. Και μπορεί αυτά τα καινούργια 300 φάρμακα να σώσουν ζωές που σήμερα δεν μπορούμε να σώσουμε. Από το να πληρώνουμε την αίσθηση κάποιου ότι δεν του κάνει κάτι από τα γενώσιμα, ενώ όλη η επιστήμη λέει ότι του κάνει. Με συγχωρείτε, αλλά έχω να επιλέξω μεταξύ αυτών των δύο. Και επιλέγω να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Μετά από μια μικρή διακοπή υπάρχει κάποιος που επ' αυτού θέλει. Επ' αυτού. Μάλιστα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Πατούλης, θέλει επ' αυτού να ρωτήσει. Θα πάμε σε μικρή είδα διακοπή τη δήλωσή του, για διαφημίσεις. Είδα τη δήλωσή του και, το και με πλήγος, οφείλω να πω. Το μικρόφωνο μεταφέρεται στους πολίτες, στους εκπροσώπους φορέων που είναι απόψε εδώ για να θέσουν τα ερωτήματά τους. Σε 2-3 λεπτά είμαστε πάλι μαζί. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Τσελβιέξ φορ τη Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελί, άντε γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης.
Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Harper's Bazaar. Οι κανόνες της μόδας για τη νέα σεζόν. Μαζί. Ζήτα. Το best seller του Βασίλη Βασιλικού για την υπόθεση Λαμπράκη που συγκλώνησε τον κόσμο. Ακόμη. Γιάννης Πλούταρχος κάτω από τον ίδιο ήλιο. Το CD με τις νέες επιτυχίες για πρώτη φορά σε εφημερίδα. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο OTE Double Play και ο OTE TV. Απόκτησε και εσύ ο OTE Double Play και ο OTE TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Έλα, Βαγγέλα. Και τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσελβιέξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγέλη. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. NowDoctor.gr. Δωρεάν αναζήτηση γιατρού με ένα κλικ από την οθόνη του υπολογιστή σας. Με το NowDoctor η διαδικασία αναζήτησης ιατρικού ραντεβού δεν κοστίζει τίποτα και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις λεπτά. Εάν είστε ασθενείς, μπορείτε πλέον να αναζητήσετε το γιατρό σας και να κλείσετε δωρεάν ραντεβού με βάση τη γεωγραφική περιοχή, την ιατρική ειδικότητα και το ασφαλιστικό σας ταμείο. Εάν είστε γιατρός, το NowDoctor θα σας βοηθήσει να βρείτε νέους ασθενείς μέσα από το ίντερνετ, ενώ ταυτόχρονα θα σας προβάλλει αποτελεσματικά στο διαδίκτυο και τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσεγγίζοντας ένα νέο κοινό. Μπείτε τώρα στο www.nowdoctor.gr και γραφτείτε στο μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο για δωρεάν αναζήτηση ιατρικών ραντεβού. Nowdoctor.gr. Ο νέος τρόπος να βρεις ιατρό δωρεάν. www.nowdoctor.gr. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και θα πάω τώρα στον Πρόεδρο των Γιατρών της Αθήνας, τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, και μιλούμε, Πρόεδρε, για το θέμα των γενοσύμων, ναι, και για την αλλαγή της συμμετοχής των ασφαλισμένων. Ναι. Καταρχήν, επειδή ακούστηκε ότι γίνεται η βιοισιοδυναμία, θα πρέπει να πούμε το ακριβές, ότι όταν καταθέτουν στον ΕΟΦ γίνεται το θέμα της κατάθεσης της βιοδιαθέσιμότητος και η βιοσυνδυναμία είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο, μάλλον το αντίστροφο, αλλά εν διάφθη περιπτώσει αυτό που έχουμε ως
πρόβλημα σήμερα στη χώρα μας. Ξέρω ότι το έχει παλέψει ο Υπουργός, μέσα όμως από μια παλιά απόφαση δεν έχει τη θεραπευτική ευθύνη σήμερα ο γιατρός. Διότι υπήρξε νόμος που λέει ότι ο γιατρός συνταγογραφεί τη δραστική ουσία και ο φαρμακοποιός δίνει το φθηνότερο γενώσιμο. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Από εκεί και πέρα όμως, για το συγκεκριμένο, θα σας πω ότι ο κάθε οργανισμός μπορεί να συμπεριφερθεί, και σωστά λέτε, μέσα από μια διαφορετικότητα που δεν εξαρτάται μόνο από τη δραστική ουσία. Εξαρτάται από την ταχύτητα που θα απορροφηθεί η δραστική ουσία, άρα έχει να κάνει και με τις προσμίξεις οι οποίες υπάρχουν στο φάρμακο. Υπάρχουν και άλλα έκδοχα και σε κάθε περίπτωση και από την καθαρότητα. Δεν είναι κανείς εναντίον των γενοσύμων, να το ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε όμως υπέρ των γενοσύμων που έχουν ελεγχθεί, όπως ακριβώς γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Εδώ, έχουμε λοιπόν, εδώ τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχει η υπόλοιπη Ευρώπη. Επειδή το έχει πει και ο κύριος Τούντας, ο πρόεδρος μέχρι πριν λίγο καιρό του ΕΟΦ, δεν έχουμε το κατάλληλο αριθμό προσωπικού. Την ποιότητα την έχουμε. Το προσωπικό δεν έχουμε να κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους, διότι ένα φάρμακο δεν είναι όταν πάει μόνο στο ράφι του φαρμακείου. Είναι να διατηρεί σταθερή την ποιότητα και σε 3 μήνες και σε 6 μήνες και σε 1 χρόνο. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί αυτός ο νόμος να συνεχίσει να υπάρχει. Υπάρχει ήδη μία απόφαση την οποία περιμένουμε από το Συμβούλιο Επικρατείας. Ξέρω ότι έχει κάνει προσπάθεια να αλλάξει τις αποφάσεις των Τροϊκανών, αλλά επειδή εμείς θεωρούμε ότι στη χώρα μας δεν θέλουμε περισσότερα από τους Ευρωπαίους, αλλά δεν θέλουμε και λιγότερα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή τη θεραπευτική ευθύνη να την μεταβιβάζουν σε κάποιον άλλο επιστήμονα, εκλεκτό, όπως είναι οι συνεργάτες των φαρμακείων. Άρα, επειδή σήμερα βγήκε και μια ανακοίνωση για τις 2 ταχύτητες που αναφερθήκατε στην αρχή, το είπε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, θέλουμε χαμηλότερη συμμετοχή ανάλογα με την δυνατότητα και την ανάγκη που έχει ο κάθε ασθενής, δηλαδή να ξεκινάει από 0 για την ίδια ασθένεια και την ίδια θεραπεία, ανάλογα αν μπορεί ένας ασθενής να έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει, και από εκεί και πέρα την ευθύνη του ιατρικού σώματος να την αναλάβει πλήρως τη θεραπεία. Να απαντήσω λίγο. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχάς, ως προς τη σημερινή απόφαση, ο κ. Πατούλης, αν κατάλαβα καλά, η μόνη διαφωνία είναι να μπουν εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή να πάμε σε μηδενική συμμετοχή στους πιο φτωχούς και να πάρουν όσοι είμαστε σε υψηλότερα εισοδήματα και αυτό που δεν πληρώνουν οι φτωχότεροι. Αυτή είναι μια γενική κουβέντα στη χώρα. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ υπέρ των εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά καταλαβαίνετε αμέσως, κύριε Πρόεδρε, ότι θα μπαίναμε αμέσως στη συζήτηση ποια είναι αυτά τα κριτήρια, ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερο και πόσο περισσότερο θα πληρώσουν. Δηλαδή, αν εφαρμόσω την απόφαση που λέει τώρα ο κ. Πατούλης, θα πρέπει να πάω σε κάποιον ο οποίος είναι με εισόδημα πάνω από 15.000 ευρώ το χρόνο και να του βάλω συμμετοχή 40% στα φάρμακα. Για να πάρω αυτό που δεν θα πάρω από εκείνον ο οποίος είναι κάτω από τα εισοδηματικά κριτήρια που βάζετε. Άρα είναι μια πολύ πιο δύσκολη συζήτηση από όσο είναι σε μια τηλεόραση. Όμως, ως προς τη σημερινή μου απόφαση, δεν ασκήσατε καμία κριτική. Απολύτως καμία. Ως προς τα γενώσιμα, εγώ θα να δώσω ένα παράδειγμα στον κύριο Πατούλη και σώσουν εδώ στο πάνελ, κύριε Χατζηνικολάου. Και στον κόσμο παρακολουθεί. Ακούω διαρκώς ότι δεν κάνουμε ελέγχου στα γενώσιμα, ότι ο ΕΟΦ δεν έχει προσωπικό. Και είναι οι απαντήσεις που. Τα λέει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΟΦ. Καλά. Με τη σειρά. Εγώ ξέρετε, πηγαίνω με τη σειρά. Σε ό,τι δεν σας βολεύει, μου λέτε με τη σειρά. Θα απαντήσω σε όλα εγώ, αλλά με τη σειρά. Λέω λοιπόν ότι λέμε εμείς, να πω και εγώ να το πω, ότι δεν έχει ο ΕΟΦ προσωπικό και δεν κάνει τους αναγκαίους ελέγχους. Σας λέω ότι κάνει. Το ξεκαθαρίζω. Κάνει και εγώ, αν θέλετε να σας φέρω τα στοιχεία τώρα. Όχι επαρκής, λέμε. Να τα κάνει πολύ καλούς ελέγχους, θα το πω μετά όμως. Δεν θα μείνω εκεί. Θέλω να δώσω παράδειγμα. Ενώ τα έχουμε πει τώρα εμείς όλα αυτά, αν αρρωστήσουμε όλοι μας και έχασε Νικολά, πάμε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν είναι έτσι? Στο νοσοκομείο θα πάμε, για να γίνουμε καλά. Κακώς θα πάμε στο νοσοκομείο. Στο γιατρό θα πάμε. Αν αρρωστήσουμε βαριά, θα πάμε στο νοσοκομείο. Βαριά θα μας το πει ο γιατρός. Ωραία. Ο γιατρός θα μας στείλει στο νοσοκομείο, αν χρειάζεται. Βεβαίως. Στο νοσοκομείο, την ίδια στιγμή που τα λέμε όλα αυτά, το 70% των φαρμάκων που παίρνουμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι γενώσιμα. Και σε ρωτώ, γιατί ο Γιώργος Πατούλης, όταν μπαίνει στο νοσοκομείο και τον θεραπεύει η κυρία Παγώνη που είναι από πίσω, και του δίνει η κυρία Παγώνη γενώσιμο φάρμακο, γιατί στα νοσοκομεία έχουμε 70% γενώσιμα, γίνεται καλά? Ενώ ο ίδιος Γιώργος Πατούλης, αν βγει έξω το φαρμακείο, πρέπει να ζητάει από εμένα τον ασφαλισμένο και τον φορολογούμενο να του πληρώσω την ώρα εξίτου να πάρει το επώνυμο φάρμακο. Να σε απαντήσω. Να σε απαντήσω. Ναι. Διότι απλά την ευθύνη του γενώσιμου την έχει ο γιατρός. Αυτό είναι ένα θέμα εξουσίας δικό σας μεταξύ των δύο που κάθεται δεξιά-αριστερά. Δεν είναι δικό μου. Εγώ λέω ότι θα πληρώσω. Ακούστε. Αυτά βρείτε μεταξύ σας. Επειδή σε όλη την Ευρώπη αυτό ισχύει, αλλά ισχύει διότι το γενώσιμο πλέον είναι ηλεγμένο μέσα από τη θεραπευτική δυνατότητα του γιατρού. Στην Ελλάδα πάμε στο νοσοκομείο και γινόμαστε καλά. Αφήστε την Ευρώπη. Εδώ, όταν ερχόμαστε και λέμε
ότι θα πάρεις ένα γενώσιμο γιατί είναι φτηνότερο, δεν έχει πλέον την ευθύνη του γιατρού να ρυθμίσει τη θεραπευτική δυνατότητα του φαρμάκου. Νομίζω το επιχείρημά μου είναι αντιληπτό. Στο νοσοκομείο εμείς οι Έλληνες σήμερα παίρνουμε κατά 70% γενώσιμα. Δεν διαμαρτύρεται κανένας μας ότι δεν γίνεται καλά. Γίνεται μια χαρά καλά. Και ξαφνικά θέλουμε σε μια χώρα χρεοκοπημένη, σε μια χώρα που βάζουμε φόρους, σε μια χώρα που κόβουμε συντάξεις, να, θέλετε εγώ να κάνω τι? Να σπαταλάω τα δικά σας τα λεφτά. Με συγχωρείτε. Εγώ τα λεφτά δεν μπορώ να τα σπαταλήσω. Συγγνώμη, μην βάζουμε λόγια που δεν έχουμε πει. Αμέσως, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχήν, και για τα ποσοστά, δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει 6.000 και 10.000 ετήσιο εισόδημα να του παίρνουμε 25% και σένα να παίρνουμε πάλι 25% που βγάζει 150.000 ετήσιο εισόδημα. 150.000 είναι λίγες στην Ελλάδα. Από εκεί, όχι, δεν είναι έτσι. Από εκεί και πέρα, δεν είπαμε εμείς να σπαταλήσουμε, να εξορθολογήσουμε. Η πολιτεία δεν έβαζε το ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όχι η δικιά σας ευθύνη, και στην οποία θεωρώ ότι πρέπει να γίνουμε και εμείς Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Η σημερινή απόφαση λοιπόν για να ακούσω εδώ και τον Υπουργέ, να ακούσουμε τι λέει και ο κύριος Θεοδοσιάδης, που είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Υπουργέ. Σε όλο τον κόσμο, ο γιατρός είναι υπεύθυνος για τη διάγνωση και υπεύθυνος για το θεραπευτικό σχήμα. Για την επιλογή του φαρμάκου, το οποίο θα είναι αυτό ακριβώς ενταγμένο στο θεραπευτικό σχήμα του γιατρού, σε όλο τον πλανήτη είναι υπεύθυνος ο φαρμακοποιός. Έτσι, για να μην υπάρχουν συγκρουσιακές σχέσεις. Πέρα από αυτό όμως, εγώ θέλω να πάω παραπέρα. Τι απόφαση πάρθηκε και εξηγήσατε. Δηλαδή, λέτε κάτι διαφορετικό από τον κύριο Πατούλη τώρα, εσείς? Βεβαίως. Βεβαίως λέω κάτι διαφορετικό. Διότι το φάρμακο. Καταλάβατε, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτά πρέπει να λύσω. Το φάρμακο το έχει σπουδάσει ο φαρμακοποιός. Ο γιατρός έχει σπουδάσει την ιατρική. Είναι έτερον εκάτερον. Όμως πέρα από αυτό, τι έχει σπουδάσει ο καθένας. Φέτος, βεβαίως κύριε Πατούλη, φέτος κύριε Υπουργέ, για να πάμε σε ερωτήσεις και να δούμε τι κάνουμε αύριο. Φέτος η Τρόικα έχει επιτρέψει να ξοδέψουμε για φάρμακα 2,37 δις και έχουμε αυτές τις περικοπές. Για το 2014 η Τρόικα μας λέει να ξοδέψουμε 2 δις. Τι σημαίνει αυτό για τον ελληνικό λαό, για την κοινωνία, για το φαρμακοποιό, για όλο το σύστημα περίθαλψης? Τι άλλο θα κόψουμε πέρσι, του χρόνου, για να φτάσουμε στα 2 δις? Και πού θα πάει? Ήδη με αυτήν τη δαπάνη τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα είναι στο παραπέντε, καμιά χιλιάδα είναι φαρμακεία στο κλείσιμο. Με τα 2 δις, πού θα οδηγηθεί και τα φαρμακεία και η κοινωνία? Δεν είναι προς την απόφασή μου αυτή τη σημερινή. Νομίζω συμφωνήσαμε με μια σωστή απόφαση. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Όχι, πάω στο επόμενο βήμα. Χαίρομαι για να έρθουν παρεξηγήσεις. Αυτό το οποίο λοιπόν αποφασίσαμε σήμερα. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Μειώνει την επιβάρυνση των ασθενών. Κύριε Υπουργέ, σας ζητώ συγγνώμη. Θα παρακαλέσω θερμά. Όταν μιλάει κάποιος άλλος, δεν θα μιλάτε παράλληλα. Σας παρακαλώ θερμά. Δεν γίνεται έτσι. Ελάτε. Λοιπόν, ως προς την απόφαση μου, λέτε, χαίρομαι ότι εφαρμόζεται η λογική και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο στόχος αυτής της αποφάσεως είναι να κόψουμε σπατάλι και να εξοικονομήσουμε πόρους για να βάλουμε τι? Για να βάλουμε καινούργια φάρμακα στο σύστημα και να σώσουμε ζωές. Άρα δεν πρέπει να μαχόμαστε κάθε φορά, κάθε μέτρο. Θέλω να πω στον αγαπητό πρόεδρο των φαρμακοποιών. Πάντως δεν αλλάζει το ότι εδώ δημιουργείται ασθενής δύο ταχυτήτων. Όχι, καμία, καθόλου δύο ταχυτήτων. Βέβαια. Όλοι υπάρχει ο πλούσιος που μπορεί να πάρει όποιο φάρμακο θέλει και υπάρχει και ο φτωχός, ο οποίος δεν έχει πια τη δυνατότητα να επιλέξει το φάρμακο. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα, είτε συμφωνούν μαζί σας οι πρόεδροι, είτε διαφωνούν, η αλήθεια δεν αλλάζει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η αλήθεια δεν αλλάζει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το κράτος είναι υποχρεωμένο να μας δίνει αστικές συγκοινωνίες και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Είναι έτσι? Τώρα, άμα θέλει να πάρει Mercedes, θα βάλει το κράτο να πληρώσει? Παραβολέ. Δεν είναι παραβολή, είναι η πραγματικότητα. Χειροτερεύει η κατάσταση από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Όπως σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν 70% κατανάλωση γενοσύμων και εξοικονομούν τα λεφτά του και δεν κάνουν εξυπνάδες του είδους, θέλουν να πάρουν υποχρεωτικά το επώνυμο φάρμακο, το ίδιο θα κάνουμε τα και εμείς στην Ελλάδα. Φτάνουνε. Σας ρώτησε εδώ ο πρόεδρος των φαρμακοποιών. Δεν ήρθα εκεί. Με τη σειρά. Λέω για τα γενώσιμα. Πρέπει να το συναποφασίσουμε. Είναι εθνικός στόχος. Δεν έχει να κάνει με την Τρόικα, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι τρελή η Σουηδή που έχουν 70% γενώσιμα. Δεν είναι τρελή η Γερμανία που έχουν 75%. Δεν είναι μοσχάρια αυτοί. Οι άνθρωποι είναι. Και γίνονται καλά με τα γενώσιμα, κύριε Χατζηνικολάου. Και δεν καταλαβαίνω. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, αγαπητέ φίλε, και δεν ακούγεστε. Να το κλείσω ένα λεπτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένουν ορισμένοι
να σπαταλάμε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Γιατί επιμένουν. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, το όνομά σας, την ιδιότητά σας. Αντώνης Σότος, πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών. Και επειδή γίνεται συζήτηση της Εύβοιας είμαι. Από την Εύβοια. Λοιπόν, επειδή γίνεται συζήτηση για το φάρμακο, δεν μιλάμε άλλη συζήτηση τι είναι γενώσιμο, τι είναι πρωτότυπο, άλλη συζήτηση το αν έχουμε ή όχι βιοελέγχους, άλλη συζήτηση είναι αν έχουμε εθνική φαρμακοβιομηχανία ή όχι. Αν είχατε σαν κράτος εθνική φαρμακοβιομηχανία, θα μπορούσατε να τα είχατε βάλει όλα τα πράγματα σε μία τάξη. Δεν είναι προς τα εκεί η δικιά σας πολιτική. Η δικιά σας πολιτική είναι να έχετε μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες και να παίζετε το παιχνιδάκι των μεγαλοβιομηχάνων της φαρμακοβιομηχανίας. Αυτά ήθελα να απαντήσω λίγο λεπτό. Καταρχάς, ο κύριος, τον θυμάμαι να την Εύβοια, είχαμε κάνει και πολύ έντονη συζήτηση στο γραφείο μου για την Κάρη, αν θυμάμαι καλά. Και διαφωνούσαμε λόγω των μαξιστικών καταβολών σου, ήταν πρέπει να είμαστε στην Ευρώπη ή όχι. Και είχαμε πολύ έντονο διάλογο. Ανταρσία, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο. Αλλά μπαίνω λίγο στην ουσία. Νομίζω, κουκουέτα ή Ανταρσία. Εντάξει, ωραία, δεν έχει σημασία. Μπαίνω όμως στην ουσία. Έχουμε εθνική φαρμακοβιομηχανία. Ποιος σας το είπε? Οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες δεν είναι εθνικές. Α, κρατική είπα. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, όχι. Δεν ακούγεται. Άλλο κρατική, άλλο εθνική. Γιατί και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όταν λέμε ότι έχουν εθνική, ας πούμε, αμυντική βιομηχανία και έχουν, ξέρω εγώ, τις μεγάλες εταιρείες που κάνουν όπλα, δεν είναι κρατικές εταιρείες. Ιδιωτικές εταιρείες είναι. Άρα λοιπόν, να σας απαντήσω, αγαπητέ φίλε, στην Ελλάδα έχουμε εθνική φαρμακοβιομηχανία, έχουμε τεράστιες εταιρείες, καταπληκτικές. Εξάγουν φάρμακα σε 80 και 90 κράτη και δεν καταλαβαίνω γιατί τα φάρμακά τους είναι καλά για να τα πουλάνε στην υπόλοιπο πλανήτη και εδώ στην Ελλάδα τα βλέπουμε με επιφύλαξη και δεν μας αρέσουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ελάτε, λοιπόν, το όνομά Υπουργέ, σας, την ιδιότητά σας. Ματίνα Παγώνη, είμαι πρόεδρος σε ΕΙΝΑΠ. Κύριε Υπουργέ, θέλω να πω το εξής και σαν νοσοκομειακή γιατρός. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Οι νοσοκομειακοί γιατροί υποστηρίζουν τα γενώσιμα. Όμως θα πρέπει κι εσείς να βάλετε ελέγχους στον ΕΟΦ με επιτροπές για να μπορούμε κι εμείς να αποδείξουμε ότι πραγματικά τα γενώσιμα μετά από τις μελέτες που θα γίνουν είναι κατάλληλα για να τα χρησιμοποιούμε στα νοσοκομεία και να υποστηρίξουμε και τις ελληνικές βιομηχανίες όπως εσείς έχετε πει. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Πραγματικά υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν φτάσει 70% να χρησιμοποιούν γενώσιμα. Πολύ. Ποια γενώσιμα? Αυτά τα οποία έχουμε δώσει σε αρρώστους, έχουμε αποτελέσματα και ξέρουμε τι μας γίνεται. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, ήθελα να απαντήσω στον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου των Φαρμακοποιών. Όχι, μην ανοίξετε μεταξύ σας. Όχι, ήθελα πάνω σε αυτό να πω το εξής, κύριε Χατζηνικολάου. Θα με ακούσετε τώρα. Κυρία ότι Πρόεδρε, υπεύθυνε... σας παρακαλώ. Ακούστε με. Θα με ακούσετε. Δεν γίνεται να μιλάμε και να ακούω μόνο εγώ. Πρέπει να ακούτε κι εσείς. Σας ακούω. Δεν θα ανοίξετε μεταξύ σας διάλογο. Δεν είναι διάλογος, είναι συμπλήρωμα. Μα θα θελήσει να απαντήσει μετά. Εδώ παίρνουμε συνέντευξη από τον Υπουργό. Ωραία. Αυτό είναι το κόνσεπτ της εκπομπής, η συνταγή της. Παίρνουμε όλοι μαζί συνέντευξη από τον Υπουργό. Αν αρχίσετε τις μεταξύ σας συζητήσεις, δεν θα τελειώσουμε όχι, ποτέ. Όχι, απλώς ήθελα να συμπληρώσω ότι οι γιατροί είναι υπεύθυνοι για τους ασθενείς τους και οπωσδήποτε θα πρέπει να δίνουν και τα φάρμακα. Εντάξει. Για να δουν το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να απαντήσω. Την απάντηση αυτό. Του Υπουργού. Καταρχάς, χαίρομαι που η κυρία Παγώνη και πραγματικά νοσοκομειακή, γιατί το είπα και εγώ πριν, έχουν φτάσει στα 70% γενώσιμα. Αν η υπόλοιπη επικράτεια ακολουθούσε το παράδειγμα των νοσοκομειακών γιατρών, η σημερινή μου απόφαση δεν θα είχε κανένα νόημα. Αν ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα, κύριε Χατζηνικολάου, όλοι μας θα πληρώνουμε άμα λιγότερα λεφτά μας για φάρμακα. Αν και για τα 2 δις, δεν μας έχετε απαντήσει. Είναι ακόμη. Η επόμενη ερώτηση. Όμως πρέπει να πω, επειδή θέλω να φανεί ότι. Επειδή ξέφυγα, όλο πηγαίνει η επόμενη αυτή. Έχουμε 3 ώρες εκπομπή. Εδώ θα είμαι βαρά όσο θέλετε, κύριε Χατζηνικολάου. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ ξέρετε ότι δεν αφήνω τίποτα να πάτε. Είναι ο χαρακτήρας μου και να θέλω δεν μπορώ. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ συμφωνώ με τους γιατρούς. Εδώ οι γιατροί έχουν αδικηθεί ως προς τον νόμο. Και θα πρέπει, αγαπητέ πρόεδρε φαρμακοποιών, πρέπει να βρούμε τον τρόπο οι γιατροί να έχουν την ευθύνη της θεραπείας του ασθενούς τους. Όμως, εγώ το μάχομαι γι' αυτό και το ξέρετε. Όμως, εγώ μάχομαι αυτά που παρέλαβα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, όμως, πρέπει να είμαι λίγο σαφής αυτό. Εγώ θέλω τους γιατρούς μαζί μου στον αγώνα για τα γενώσιμα. Αν με στεναχώρησε κάτι στη σημερινή σας πρόεδρε ανακοίνωση για την απόφασή μου, που είναι ολόσωστη και το καταλάβατε κι εσείς τώρα εδώ, είναι γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει σε κάθε απόφαση να πηγαίνουμε κατευθείαν στο όχι. Θα πρέπει όλοι μαζί σε μια κοινή εθνική προσπάθεια να πάμε να βάλουμε τη χώρα μας στο σωστό δρόμο, γιατί όλοι μας θα είμαστε κερδισμένοι να το πετύχουμε αυτό. Πείτε μας για τα 2 δις. Πάμε για τα 2 δις τώρα. Λοιπόν, η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, και το ξέρει ο φίλος μου, ο πρόεδρος Μακοπιών, ο οποίος ήρθε να παρόδινε πολύ σκληρός διαπραγματευτής. Λοιπόν,
Εγώ ξέρετε αυτούς τους 4 μήνες, τους έχω δει όλους αυτούς 70 φορές. Μην τους βλέπετε εδώ, στον Ενικό. Ξημεροβραδιαζόμαστε στο Υπουργείο με τους μισούς, πρέπει να έχω βρεθεί 30 φορές με τον καθένα. Λοιπόν, ξέρετε κύριε Πρόεδρε, πώς να κάνεις διαπραγμάτευση με την τρόικα και τη φαρμακευτική δαπάνη, όταν σου σηκώνει το χαρτάκι και σου δείχνει που είχε φτάσει η Ελλάδα το 2009, όχι μόνο το 2009, πώς ξεκίνησε από το 2 και πώς ανέβαινε η δαπάνη μέχρι το 9. Ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου ότι είχαμε φτάσει να έχουμε περισσότερη εξωνοσοκομιακή φαρμακευτική δαπάνη από ό,τι είχε η Ισπανία σε απόλυτους αριθμούς. Η Ισπανία με 65 εκατομμύρια πληθυσμό πλήρωνε λιγότερα για φάρμακα από όσο η Ελλάδα με 10 εκατομμύρια. Κύριε Πρόεδρε των Φαρμακοποιών, πού ήσασταν οι φαρμακοποιοί τότε, να φωνάξετε. Τελείω εσεί προσωπικά. Πού ήσασταν. Εδώ βγήκανε περιουσίες, κύριε. Εδώ φαγώθηκαν λεφτά κολοσιαία. Όχι από εσά. Από όλου ήταν εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα. Κύριε Υπουργέ, εάν ήξερα ότι θα θέτατε αυτό το ερώτημα, θα είχα σήμερα μία δεσμίδα εγγράφων της τελευταίας δεκαετίας. Νόμιζα εγώ θα πείτε θα έφερνα και το πιστόλι μου. Όχι, δεν θα έφερνα το πιστόλι μου. Τα έγγραφα είναι πιο δυνηρά κάποιες φορές. Σωστό. Θα είχα μία δεσμίδα εγγράφων που παρέλαβαν όλοι οι υπουργοί, οι προκάτοχοι σας της τελευταίας δεκαετίας, που τους λέγαμε αυτά ακριβώς τα πράγματα. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι οι φαρμακοποιοί ούτε δίνουν τις τιμές των φαρμάκων, τις έδινε το Υπουργείο Εμπορίου, τις καθόριζε το Υπουργείο Εμπορίου. Επομένως, ας ερωτηθεί το Υπουργείο Εμπορίου των ετών εκείνων γιατί καθόριζε αυτές τις τιμές. Οι φαρμακοποιοί επίσης δεν γράφουν τις συνταγές, εκτελούν τις συνταγές που γράφουν οι γιατροί. Επομένως, πού ευθύνεται ο φαρμακοποιός αν η φαρμακευτική δαπάνη έχει τώρα αυξηθεί. Τώρα καταλαβαίνω, Πρόεδρε, όπου σε βολεύει τον θες το γιατρό μαζί, όπου δεν σε βολεύει τον στέλνεις απ' έξω. Κοιτάξτε, Εγώ που ήταν για το πάρτι, κρύφτηκες πίσω από τον γιατρό. Εγώ ασκώ ένα επάγγελμα, δεν είμαι ιεραπόστολος. Όταν ο κύριος Πατούλης γράφει μία συνταγή με 10 κουτάκια, εγώ θα χορηγήσω 10 κουτάκια. Αν αυτά τα 10 κουτάκια το Υπουργείο του κυρίου Γεωργιάδη ή κάποιου άλλου υπουργού το κοστολογεί με 10 ευρώ ή με 100 ευρώ, εγώ θα το πουλήσω με την τιμή του που το Υπουργείο έχει καθορίσει. Επομένως, να φέρω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ναι. Εσείς τώρα ως πρόεδρος φαρμακοποιών δεν έχετε ακούσει την περίπτωση κατά το παρελθόν εκείνο το ζωφερό ασθενής με καρκίνο που ήταν να πεθάνει σε μερικές ώρες να του γράφει ο γιατρός το ακριβότερο φάρμακο των 6.000 ευρώ το κουτί και να πηγαίνει στο φαρμακοποιό απέναντι και αν το εκτελεί ο φαρμακοποιός και αν το κάνουν παράλληλη εξαγωγή έξω για να μοιράζονται τα λεφτά. Το έχετε ακούσει ποτέ να συμβαίνει. Πού ήταν ο έλεγχος. Ελάτε, παρακαλώ. Ας τον έλεγχο, το είχατε ακούσει να συμβαίνει. Θοδωρής Γιάνναρος. Αγαπητέ Πρόεδρε, ακούστε, εγώ είμαι λίγους μήνες εδώ, αλλά επειδή είμαι πολλά χρόνια στο πεζοδρόμιο, έχω δει τι συνέβαινε. Και αντί να γκρινιάζουμε για τα 2 δις, καθίστε να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να δούμε πώς θα μοιράσουμε σωστά αυτά τα 2 δις. 2 δις είναι αρκετά. Τότε πρέπει να δείτε. Ξέρετε γιατί είναι αρκετά. Ένα λεπτό τώρα. Ξέρετε γιατί είναι αρκετά. Κύριε Υπουργέ, επειδή λέτε ότι είστε πεζοδρόμιο χρόνια, πρέπει να δείτε και άλλα τότε που συμβαίνουν. Όλα τα δούμε. Για παράδειγμα, σήμερα το πρωί, και έρχομαι σε εσάς αμέσως μετά, φίλος Έλληνας, ο οποίος ζει μόνιμα στο εξωτερικό, ζωγράφος, ο Γιώργος Εγκονίδης, πολύ πετυχημένος στο Αμβούργο, μου περιγράφει το εξής. Η μητέρα του, ηλικιωμένη με πρόβλημα στο μάτι της, πηγαίνει να χειρουργηθεί σε μεγάλο νοσοκομείο, δημόσιο νοσοκομείο, στη Θεσσαλονίκη. Της λένε 6 μήνες θα περιμένεις. Και είναι ο γιατρός τάδε. Και τη στέλνουν στο γιατρό. Και ο γιατρός της λέει, αν πας στο νοσοκομείο, θα περιμένεις 6 μήνες. Αλλιώς, αν σε χειρουργήσω εγώ ιδιωτικά, απ' έξω, θα χειρουργηθείς σε μια εβδομάδα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου κουβέντα. Και βρέθηκε. Την έχω κάνει και με την κυρία Παυλόνη. Και βρέθηκε η γυναίκα αυτή. Ενώ όλη την ΕΝΑΠ, όχι μόνη μας, για να παρακολουθήσω. Και βρέθηκε η γυναίκα αυτή να πληρώνει την επέμβαση χωρίς καμία συμμετοχή του ασφαλιστικού της φορέα. Να σας πω τι θα κάνουμε γι' αυτό. Μα πείτε, να σας πω. Θέλω απάντηση. Όχι, θα σας πω τι θα κάνουμε. Θέλω τώρα αμέσως, επειδή έχετε δώσει το μικρόφωνο, γι' αυτό νομίζω. Θα αμέσως μετά θα ρωτήσω. Νομίζω η μόνη πραγματική λύση στον πραγματικό κόσμο, εγώ το έχω ήδη θέσει στην ΕΙΝΑΠ, δεν έχω λάβει ακόμα απάντηση. Επειδή πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια. Ξέρετε τι γίνεται σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου. Σήμερα ο γιατρός, επειδή δεν μπορεί να κάνει ιδιωτικό χειρουργείο στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να κάνει. Και γι' αυτό βλέπετε τα διάφορα φακελάκια και όλα τα υπόλοιπα. Έχει το λεγόμενο βαλιτσάκι. Ξέρετε τι είναι το βαλιτσάκι. Παίρνει τον ασθενή του, του λέει: κοίταξε να δεις, αν δεν θες να περιμένεις στην ουρά. Θα σε βάλω εγώ όταν είμαστε στην εφημερία από τα επίγοντα και πάνε στα επίγοντα και έχουν μαζί του και το βαλιτσάκι με τις πιτζάμες και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρουν από πριν να μπουν για χειρουργείο. Γιατί είναι συνονοημένοι. Μπαίνουν μέσα, κάνουν το χειρουργείο, παίρνει για τόσα λεφτά και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Από τον ασθενή, 5 λεφτά.
τι θα κάνουμε και θα το κάνουμε. Εγώ ελπίζω ότι θα το υποστήριξουν οι γιατροί. Να ακούσουμε, να ακούσουμε. Παρακαλώ, μιλάτε πάλι χωρίς μικρόφωνο. Αγαπητέ, σας παρακάλεσα εξ αρχής. Αγαπητέ. Με ακούτε. Αγαπητέ. Μην απαντήσετε. Αγαπητέ. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. λέω πράγματα που τα ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Θα παρακαλέσω θερμά. Εντάξει. Θα διακόψω την εκπομπή. Θέλετε θα να πω εκείνο που πιάσαμε στο ΚΑΤ. Το όνομά του να στο πω. Τον καταδικάσαμε κιόλας. Θα διακόψω την εκπομπή. Εγώ δεν πρόκειται. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ θερμά. Ναι, αλλά ξέρετε. Παρακαλώ δεν μπορεί να προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών μας που βλέπουν τώρα. Δεν τον έχει ακούσει κανείς καταρχήν. Δεν τον έχει ακούσει κανείς. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, κύριε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας παρεκάλεσα εξ αρχής. Είναι τηλεόραση εδώ. Λοιπόν. Ούτε σε ελληνικές ταινίες του 60 δεν γίνεται αυτό. Να ομιλούν χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, για να το κλείσω. Για να το κλείσω. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να δούμε το δικαίωμα στους γιατρούς του ΕΣΥ. Τους χειρουργούς. Να χειρουργούν και το απόγευμα εκτός ωραρίου στο νοσοκομείο. Να παίρνουν αμοιβή επιπλέον, να μοιράζουν το νοσοκομείο, ώστε να μπορούν εκείνοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν κάτι παραπάνω. Να πάνε το απόγευμα στο ιδιωτικό χειρουργείο του ΕΣΥ, που δεν έχει το τιμολόγιο που θα έχει μια μεγάλη ιδιωτική κλινική, να μειωθεί η ουρά αναμονής και τις πρωινές ώρες να πηγαίνουν εκείνοι που δεν μπορούν γρηγορότερα να κάνουν εγχείρησή τους. Το όνομά σας, την ιδιότητα. Είμαι διοικητής του νοσοκομείου Ελπής. Σχετικά με τα γεννόσιμα, θέλω να πω ότι έχω την τιμή να διοικώ ένα νοσοκομείο το οποίο είναι στο 65% σε γεννόσιμα. Τα γεννόσιμα είναι, μιλάω σαν μοριακός βιολόγος πλέον, είναι ακριβώς το ίδιο όπως είναι και το πρωτότυπο. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η πολεμική κατά των γεννοσίμων, διότι η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν χώρα παραγωγής γεννοσίμων, που σημαίνει θέσεις εργασίας και κορυφαίας ποιότητας γεννόσιμων. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν ο ασθενής δέχεται τον βομβαρδισμό στην από ερώτηση, γιατρούς παρακαλώ. Και φαρμακοποιούς ότι Πρόεδρε, δεν είναι καλό. Στην ερώτηση. Αν πήρατε το μικρόφωνο τώρα ερώτηση... για να κάνετε υποστήριξη. Όχι, δεν κάνω καμία υποστήριξη. Σας πληροφορώ, δεν τη χρειάζεται. Την ερώτηση. Η ερώτηση είναι τι μπορούμε να κάνουμε ώστε ο ασθενής να μην δέχεται τον βομβαρδισμό δυσφήμιση των γεννοσίμων, διότι δρά και ψυχολογικά εναντίον της θεραπείας. Δεν θα επιτρέψω εγώ να απαντηθεί η ερώτηση αυτή. Θεωρώ ότι έχει απαντηθεί ήδη. Ελάτε. Λοιπόν. Παρακαλώ πολύ, είμαστε εδώ για να ανακρίνουμε τον Υπουργό. Όσοι από εσάς θέλετε να του πείτε πόσο καλός είναι, μπορώ μεταξύ 2.30 και 3 παρατέταρτο το πρωί να σας διαθέσω ένα τέταρτο, να μείνετε μόνοι σας μαζί του, χωρίς εμένα, να του πείτε πόσο καλός είναι. Ελάτε, παρακαλώ. Λοιπόν. Για να κλείσουμε το θέμα έτσι όπως το καταλαβαίνω. Δαγρές Γιάννης, φαρμακοποιός. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα αναφορικά με τη συνταγογράφηση, το φάρμακο είναι δραστική ουσία. Άρα, ο γιατρός επιλέγει το φάρμακο όπως γίνεται και όπως γινόταν παλιά. Οι μάρκες, η επιλογή μάρκας δεν είναι ιατρική πράξη. Λοιπόν, η συνταγογράφηση με δραστική ουσία είναι ο μόνος ενδεδειγμένος πανεπιστημιακά σωστός τρόπος. Έχω όμως μία ερώτηση να κάνω, που λέμε στο πλαίσιο της ανάκρισης με τον Υπουργό. Και μπορούμε να αλλάξουμε και θέμα αν χρειαστεί. Ναι, μα είναι όμως συναφές. Αυτό που θα ρωτήσω είναι δηλαδή, συγγενές. Δηλαδή, παράδειγμα σας λέω τώρα, βομβαρδίζεται στο διαδίκτυο η σελίδα του ενικός.gr για το εισιτήριο των 25 ευρώ στα νοσοκομεία, ναι, για πολλά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ όμως σαν φαρμακοποιός θα κάνω μία ερώτηση που και εμάς, στην καρδιά μας σαν φαρμακοποιοί. Εντάξει, λοιπόν, από το 2009 μέχρι σήμερα είχαμε μία μείωση της δαπάνης κάτω από το μισό. Δηλαδή, από εκεί που είχαμε πολύ μεγάλη δαπάνη, σωστά. Τώρα μπορεί και να έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο ή να είμαστε σε ένα καλό ισοζύγιο. Τέλος πάντων, θα το δείξει η ιστορία αυτό στο μέλλον. Όμως, εμάς μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Αυτή η δαπάνη δεν μοιράστηκε εισάξια και στους τρεις παρόχους και στους τρεις κρίκους της αλυσίδας του φαρμάκου. Κυρίως έγινε με μείωση τιμών, το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης δαπάνης. Εντάξει. Αυτό, αν και είναι οδυνηρό, ήταν οδυνηρό για όλους, τουλάχιστον ισοαναλογικά και ακριβοδίκαια μοιράζεται δαπάνη σε όλους τους παρόχους. Οι αποθήκες όμως και εμείς στα φαρμακεία υποστήκαμε και μία έξτρα μπόνους θυσία με τη μείωση του ποσοστού κέρδους. Κάτι το οποίο δεν είχε συγγενές ή ανάλογο σαν θυσία από την πλευρά των εταιριών. Άρα δηλαδή στη σούμα, στο τέλος, εμείς, όπως έδειξε και μία μελέτη του ΙΟΒΕ που βγήκε το 12 αναφορικά με την πολιτική στο φάρμακο, εμείς και οι αποθήκες χάσαμε πολύ περισσότερα αναλογικά σε αυτή τη μείωση από ό,τι χάσανε οι εταιρείες. Τι σημαίνει αυτό τώρα να πούμε για τον πολίτη. Ειδικά τα φαρμακεία είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στο φάρμακο σήμερα. Απασχολούνται στα φαρμακεία περισσότερος κόσμος από ό,τι απασχολείται στις αποθήκες και στις εταιρείες μαζί στην Ελλάδα. Άρα οποιαδήποτε επιπλέον άδικη θυσία σε βάρος των φαρμακείων έχει δυσανάλογη επίπτωση τέτοια. Πώς σκέφτεστε να αποκαταστήσετε αυτή την αδικία που έγινε σε βάρος των φαρμακοποιών. Εγώ. Να μην απαντήσει. Α, εντάξει. Λοιπόν. Ελάτε. Ξέρετε, εγώ έχω κληθεί. Και όχι μόνο εγώ, και η προκατοχή μου, γιατί δεν λέω ότι τα έχω κάνει όλα εγώ. Για να μην πάρει, όλοι οι προηγούμενοι κάτι κάνανε.
έχουμε κληθεί από την ιστορία, αν θέλετε, εγώ τώρα ανέλαβα αυτή τη μεγάλη ευθύνη από τον κύριο Πρωθυπουργό, να κάνουμε μια δύσκολη δουλειά. Γιατί ξέρεις, όταν κόβεις, είσαι δυσάρεστος. Όταν μοιράζεις, είσαι... όλοι σ' αγαπάνε. Εδώ πρέπει εμείς να κόψουμε όμως. Γιατί αν δεν κόψουμε, θα πάει η χώρα στα βράχια. Τώρα, στο ερώτημα έχουν αδικηθεί περισσότερο να κοπεί. Θα σας έλεγα ότι αν είχα τώρα εδώ πέρα εκπροσώπους βιομηχανίας, δεν βλέπω κάποιον. Α, ωραία, συγγνώμη, δεν το πρόσεξα. Είναι θα σας έλεγε τα ακριβώς ανάποδα. Ότι η βιομηχανία πληρώνει το clawback, ενώ θα έπρεπε να την πληρώνει σε X-Factor τιμή. Σε X-Factor τιμή. Οι φαρμακοποιοί δεν πληρώνουν καθόλου clawback. Ριμπέτ έχουν και αυτοί. Ριμπέτ έχει και η βιομηχανία, δεν έχετε κάτι. Λέμε, στο μεγάλο που είναι το clawback, το μεγάλο αίτημα του φαρμακοποιού ποιο είναι? Να μοιραστεί το clawback ισομερό σε όσους είναι στο φάρμακο. Αν να το μοιραστούν οι φαρμακοποιοί. Τι λένε αυτοί? Λένε να μου βάζεις clawback στην τιμή που πουλάω. Όχι στην τιμή που κοστίζει το ράφι. Άρα λοιπόν. Άλλο ρωτά, άλλο θέλω να πω. Εσείς θα πείτε λοιπόν ότι είστε πιο αδικημένοι, οι άλλοι θα σας πούνε ότι είναι οι πιο αδικημένοι, ο Τίτλος θα πει ότι είναι ο πιο αδικημένος, πάνω ο κ. Καρταπάνης. Δεν έχει σημασία αυτό. Όλοι λίγο θα αδικηθούμε τώρα. Γιατί πρέπει να περάσουμε απέναντι, αγαπητέ. Πάντως, ως προς το ποσοστό, και ο κ. Πρόεδρος το ξέρει, για το καλοκαίρι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να το πιστοποιήσετε αυτό, κάναμε μία διαπραγμάτευση που κράτησε ένα μήνα. Δεν ήρθαμε έτσι στη διάρκεια την Τρόικα. Ένα μήνα συζητάγαμε αυτά. Σε αυτόν τον ένα μήνα, λοιπόν, σας λέω ότι πετύχαμε και η μνημονιακή δέσμευση για οριζόντια μείωση 5% από 1η Ιανουαρίου τώρα αντιμετωπίζεται με την έξοδο των ΦΙΚ στα φαρμακεία. Άρα, λοιπόν, μην νομίζω ότι έχει διαλάθει τη προσοχή μου ότι πρέπει να σώσουμε τα φαρμακεία. Ναι. Καθόλου επιμένω δεν έχει διαλάθει. Μία φράση μόνο. Μία φράση μόνο. Δεν το λέω τυχαία και επιμένω ότι εμείς χάσαμε περισσότερα. Ο ΙΟΒΕ έδειξε στα 100 ευρώ φαρμάκου, εμείς παίρναμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Τώρα παίρνουμε ένα συγκεκριμένο μείον 20% λιγότερο στην πίτα της αγοράς. Άρα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ο ΙΟΒΕ το λέει, δεν το λέω εγώ. Όντως αδικηθήκαμε, ό,τι και αν λέω εγώ και η βιομηχανία και οποιοδήποτε. Χαίρομαι που επικαλείτε τον ΙΟΒΕ και μάζα την εποχή Στουρνάρα. Είμαι και εγώ υπέρ του Στουρνάρα γνωστών και χαίρομαι είμαι μαζί σας. Γιαννάκος Μιχάλης, αναπληρωτής γραμματέας της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Γενικότερη ερώτηση για την υγεία, κύριε Υπουργέ. Κάθε φορά που η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με την Τρόικα την επόμενη δόση, στο τέλος της διαπραγμάτευσης εμείς χάνουμε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά δικαιώματα. Γι' αυτό περιορίζονται συνεχώς οι δαπάνες για την υγεία. Η ζήτηση ταυτόχρονα αυξάνεται, γιατί τα νοικοκυριά ζουν σε οικονομική δυσπραγία εξαιτίας της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Ρωτώ, πώς θα λύσετε το μείζον ζήτημα? Με λουκέτα στα νοσοκομεία? Με μετακύληση του κόστους των υπηρεσιών στους πολίτες, με νέα χαράτσια, δηλαδή μετά το 25 ευρώ για την εισαγωγή και τα 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρία, με συρρήκνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στα νοσοκομεία, με νέους οργανισμούς που θα εκδώσετε, με κατάργηση μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης που τώρα είναι στην συζήτηση με τις επιτροπές που έχετε συστήσει ή με την κατάργηση των ψυχιατρικών νοσοκομείων, με νέες διαθεσιμότητες υπαλλήλων. Ανακοινώσατε στην αρχή 1250 διαθεσιμότητες και τελικά το νούμερο αυξήθηκε σε 1665. Πόσοι και ποια θα είναι η τύχη στο δεύτερο κύμα διαθεσιμοτήτων για τις καταργήσεις... Να απαντήσει. Ένα λεπτάκι μόνο, κύριε Χατζηνικολάου. Καταργήσεις των περιφερειακών νοσοκομείων. Γνωρίζετε τη γεωγραφική θέση της χώρας. Είναι επικίνδυνο να καταργηθούν περιφερειακά νοσοκομεία γιατί δεν θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες. Ταυτόχρονα οι μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις προσωπικού εσουδαναμούν με απολύσεις. Γνωρίζετε για τις 16 νοσηλεύτριες από τη Θεσσαλονίκη που τις μετακινήσατε στην Αθήνα. Έχετε κάνει ακόμη δεν έχετε λύσει το θέμα. Ερωτήματα. Ελάτε, παρακαλώ. Ελάτε, Υπουργέ. Λοιπόν, ακούστε κύριε Χατζηνικολάου. Τον κύριο, δεν θυμάμαι το επώνυμο του, χίλια συγγνώμη. Γιαννάκος. Τον είδα την πρώτη φορά, την πρώτη μέρα που πήγα στο Υπουργείο. Θυμάστε κάτι διαδηλωτήσει από κάτω και είπανε βίντεο πάνω. Δεν μοιάζει να τον έχετε πείσει ακόμη. Ναι, για φανταστείτε ότι ο κύριος αυτός ακόμα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για αυτά που λέει για την κινητικότητα στην Αττική. Εγώ θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη τώρα. Όχι από μένα, από τον ελληνικό λαό. Ένα λεπτό να πω γιατί. Να επιστρέψω το ερώτημα. Καλά, εγώ του δίνω το μικρόφωνο ναι, ναι. Όπως θέλει να πει συγγνώμη. Όχι. Καλά. Προφανώς δεν θα το πει, αλλά δεν θα πείτε συγγνώμη σε μένα. Θα πείτε συγγνώμη στους Έλληνες φορολογουμένους και συνταξιούχους που τους βάζουμε φόρους και τους κόβουμε συντάξεις. Και εσείς αγαπητέ στο γραφείο μου και λέγατε να μην κάνουμε τίποτα στην Αττική, το θυμάστε? Και αυτά τα πέντε νοσοκομεία που. Ένα το ολοκλήρωσω. Ένα ολοκλήρωσω. Και αυτά τα πέντε νοσοκομεία που βγάλαμε, κύριε Χατζηνικολάου,
δεν επιβάρυναν το σύστημα κατά ένα κρεβάτι. Δίναμε 650 δηλαδή 50... κρεβάτια μείον, κύριε Υπουργέ. 650 κρεβάτια μείον λέτε εσείς. Ακούστε, ακούστε. 650 κρεβάτια μου λέγατε και την πρώτη μέρα εσείς. Στο Αττικό αυξήθηκαν τα ράτζα, στο γόν χειρούργος, έκανε βάρδι, έκανε εφημερία χειρουργός, σε αυτοκλική κλινική. Χειρουργός, είσαι στα νοσοκομεία τόσα χρόνια, χειρουργός. Χειρουργός, κύριε. Ο χειρούργος είναι ο ποιόν τι κακόν με τα χέρια, κατά το κακούργος και το ραδιούργος. Εντάξει, ο χειρουργός. Είναι ο ποιόν τι καλόν. Μην τους βάζετε τους χειρουργούς μας. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα. Yes. Με τη σειρά. Αντί βλέπετε, να πείτε δεν είμαστε ιστορικοί εμείς, κύριε Υπουργέ. Που μας λέγατε ως πολιτική ηγεσία τόσα χρόνια να πετάμε τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού σε νοσοκομεία που δεν χρειαζόμασταν όπως αποδείχθηκε. Έχετε τα μούτρα και μου κάνετε και ερώτηση. Εγώ αυτό θα περίμενα από εσάς. Ξέρετε γιατί, κύριε Χατζηνικολάου? Γιατί βγάλαμε τα 5 νοσοκομεία από το σύστημα με τα 650 κρεβάτια που είπε ο κύριος και ξέρετε πόσο αυξήθηκαν τις ίδιες αυτές 20 μέρες τα κρεβάτια στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Μηδέν! Κύριε, ούτε κατά ένα κύριε κρεβάτι. Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Ούτε κατά ένα εσείς, κρεβάτι. Πετάγαμε τα λεφτά μας. Ζητήστε συγγνώμη εσείς που επικοινωνιακά κατεβάστε, προσπαθείτε κατεβάστε να οριοποιείτε μία πολιτική στην υγεία που συρρυκνώνει, απαξιώνει, ιδιωτικοποιεί όταν το εθνικό θα πείτε σύστημα συγγνώμη, υγείας. Επειδή εσείς προσωπικά λέγατε για ράτζα μέχρι την Ομόνια, επειδή εσείς προσωπικά λέγατε για ρέο με ασθενή που θα κυκλοφορούν στην Αθήνα διαθεσιμότητα, εάν έχετε να μου δείξετε ένα πλάνο με ρέο που κυκλοφορούσε στην Αθήνα με ασθενείς, να σας δείξω εγώ συγγνώμη. Αφού τα είπατε και δεν γίνανε, περιμένω να μου πείτε εσείς συγγνώμη. Επίσης, ήσταν από αυτούς που λέγατε ότι θα κάνουμε και απολύσεις. Και θα σας έλεγα μην εκτίθεστε, εσείς προσωπικά. Άρα λοιπόν, σας είπα, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Παρακαλώ, ελάτε. Το όνομά σας και την ερώτηση. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ισαβέλα Μαργάρα, είμαι ειδικευόμενη γιατρός στο Αττικό Νοσοκομείο και εκλεγμένη με το Πάμε στην Πεταμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου. Λοιπόν, επειδή ο Υπουργός μας μίλησε πριν ουσιαστικά για το πώς σκοπεύει να λειτουργήσει τα νοσοκομεία σαν μπίζνα από εδώ και στο εξής, αυτό είναι που μας είπε. Λοιπόν, τρία συνοπτικά παραδείγματα και στοιχεία από το Αττικό, το οποίο είναι το νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη πληρότητα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, 120%. Λοιπόν, τις καταστροφικές συνέπειες που είχε αυτή ακριβώς η πολιτική που έχει εφαρμόσει και η συγκυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Πρώτον, γιατροί του Αττικού Νοσοκομείου, επί 4 μήνες αυτή τη στιγμή απλήρωτες εφημερίες. Έτσι, επαναλαμβανόμενο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, λόγω της συνεχούς μείωσης του προϋπολογισμού για τις εφημερίες, αυτή τη στιγμή σε πάνω από 40% η μείωση, σε σχέση με πριν 1,5 χρόνο. Και επειδή, για να σας προλάβω, δεν έχουμε καμία σχέση με μεγαλοεπιχειρηματίες γιατρούς, που μπορεί να χειρουργούν για δεν ξέρω κι εγώ ποιο αντίτιμο, εμείς περιμένουμε να πληρώσουμε φορεία και ΔΕΗ από τις εφημερίες μας, κύριε Υπουργέ. Δεύτερον, λοιπόν, τραγική και επικίνδυνη και συνειδητή η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει φτάσει στο σημείο να έχει αναλογία 50 ασθενών ανά 2 νοσηλευτές, εξουθενωμένους νοσηλευτές, και 11 τραυματιοφορείς, αν έχετε το Θεό σας, για 750 νοσηλευόμενους, συν 100 ράτζα τα οποία έχουν κυριολεκτικά κατακλείσει το νοσοκομείο και έχουν φτάσει μέχρι το κηλικείο. Λοιπόν, για τον ίδιο λόγο της συνειδητής δηλαδή μη πρόσληψης προσωπικού, αυτή τη στιγμή τα μισά κρεβάτια εντατικής θεραπείας είναι κλειστά, ενώ όλη η Αθήνα ψάχνει για κρεβάτια εντατικής. Τα μισά χειρουργικά κρεβάτια, επειδή μας πήρε ο πόνος για τις αναμονές στα χειρουργεία, τα μισά χειρουργικά, οι μισές χειρουργικές αίθουσες είναι κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού να τα λειτουργήσει. Τρίτον, οι δύο από τρεις αξονικούς τομογράφους του νοσοκομείου κλειστοί σε μη λειτουργία, ενώ τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα της περιοχής κάνουν χρυσές δουλειές. 4 εξειδικευμένες κλινικές του νοσοκομείου κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού να τις λειτουργήσει και να βρει ο κόσμος την υγεία του. Να πούμε εδώ ότι οι συνάδελφοι που θα έρθουν σε με τη διαθεσιμότητα. Το έχετε πάει, αν θυμάμαι να καλά. Να απαντήσω. Τα λοιπόν, είδατε μισό λεπτό αυτά. Να ολοκληρώσω, κύριε Χατζημαρκόλου, και θα μου απαντήσει σε όχι, όλο. Ρωτώ, γιατί ήρθε. Φυσικά. Τα είδε λοιπόν, αυτά που λέτε, του τα δείξατε. Φυσικά και, όταν ήρθε. Φυσικά και τα ξέρει και σήμερα κιόλα είμαστε πάλι στο Υπουργείο. Ξαρωτήστε, μου τα δείξατε. Τα δείξατε όταν ήρθε. Σήμερα πάλι ήμασταν στο Υπουργείο οι ειδικευόμενοι γιατροί του νοσοκομείου. Λοιπόν, σήμερα κιόλας. Να απαντήσω λίγο. Ναι. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι οι συνάδελφοι που θα έρθουν. Όχι, όχι, έχω τελειώσει. Ότι οι συνάδελφοι που έχουν έρθει με διαθεσιμότητα είναι κυριολεκτικά σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις ανάγκες. Ναι, ναι, ναι. Και κλείνοντας με αυτό, για να μην σας κουράσω, λοιπόν, να πω ότι το κερασάκι στην τούρτα, επειδή αναφερθήκατε και σε φακελάκια κτλ., το κερασάκι στην τούρτα είναι το νόμιμο φακελάκι που εσείς επιβάλλετε αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία.
νοσοκομεία, το νόμιμο φακελάκι, το οποίο αφορά είτε το 25 ευρώ, είτε το 5 ευρώ στα επίγοντα, είτε το 50 ευρώ για να μπει η εξέταση του εμφράγματος στα επίγοντα, γιατί είναι εξέταση εκτός ΕΟΠΗ αυτή τη στιγμή, είτε το 300 ευρώ για τις ιδιωτικές αξονικές, με τις οποίες χαρατσώνουν τους ασθενείς αυτή τη στιγμή. Και εγώ λοιπόν για να καταλήξω, θα σας ρωτήσω πώς είναι δυνατόν να τολμάτε να μιλάτε αυτή τη στιγμή και να λέτε ότι όλα βαίνουν καλώς, όταν οι γιατροί είναι απλήρωτοι, οι νοσηλευτές εξουθενωμένοι, οι ασθενείς με το χέρι στην τσέπη, το νοσοκομείο λειτουργεί σαν μπίζνα και οι μόνοι που επωφελούνται από αυτό είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες στον χώρο της υγείας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Την απάντησή σας. Καταρχάς, δεν θυμάμαι να είπα πουθενά ότι όλα βαίνουν καλώς. Δεν ξέρω ποιον ακούσατε, εμένα σίγουρα όχι. Αν ερχόμουν εδώ και σας έλεγα πάντως, ότι όλα πριν πάνε περίπου. Στην Ράτζα δεν υπάρχουν. Όχι, όχι. Ειδικά το Αττικό. Το είπατε αυτό. Ένα λεπτό. Όχι, όχι. Μην με βάλετε να κόψω τώρα το Ένα απόσπασμα. Λεπτό. Είπα στον κύριο που έλεγε θα φτάσουν τα Ράτζα στην Ομόνοια λόγω διαθεσιμότητας. Ναι. Ράτζα βεβαίως και υπάρχουν. Υπήρχαν πριν να πάω εγώ στο Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Από μένα τα ακούσατε. Φυσικά και υπάρχουν. Στο Αττικό συγκεκριμένα όμως, για να το πω προς την κυρία, όταν πήγα είχαμε 120 Ράτζα, τώρα έχουμε 80. Και τώρα με τη διαθεσιμότητα που θα πάει ο κόσμος. Έχουν αυξηθεί από τότε που κλείσατε το νοσοκομείο. Προχθές, κυρία μου, παρουσιάσαμε τον κύριο Ευσταθίου. Και έχουν αυξηθεί τα Ράτζα. Μπορώ να σα το επιβεβαιώσω. Δεν μπορώ να μιλάω πάνω. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ να από πάνω δεν μπορώ να μιλάω. Παρακαλώ πολύ. Προχθές με τον κύριο Ευσταθίου, Τεχνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, παρουσιάσαμε συνέντευξη τύπου ακριβώς το θέμα με τα Ράτζα του Αττικού. Και έχουν πέσει κατά 40 τον αριθμό. Και ήταν πριν πάει ο κόμμα τη διαθεσιμότητα. Και προσέξτε τώρα τι κάνετε. Από τη μία μου λέτε για τι ελλείψει προσωπικού, εσεί του πάμε. Μάλιστα. Από την άλλη, ήταν η πρώτη φωνάζοντα για την κινητικότητα, η οποία τώρα φέρνει 70 άτομα στο Αττικό. Από τη μία μου λέτε φέρτε μου κόσμο, και από την άλλη, τώρα που σας φέρνω κόσμο, με βρίζετε και από πάνω. Όσον αφορά προσλήψεις, δεν υπάρχουν. Ζητήσαμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κύριε Γεωργιάδη. Οι προσλήψεις που φέρνετε αυτή τη στιγμή είναι με τρίμηνες και τετράμηνες συμβάσεις. Τώρα όμως πρέπει να τον ακούσετε να απαντά. Δεν γίνεται. Με συγχωρείτε, πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Εγώ θα σταματήσω να πει ότι θέλει η κυρία και μετά. Παρακαλώ. Είναι το λόγο. Ελάτε. Ωραία. Προσλήψεις είναι γνωστό ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν πρέπει και να κάνουμε ως ότου μετακινήσουμε το προσωπικό μας, ώστε να μην έχουμε πλεονάζον προσωπικό εκεί που δεν το χρειαζόμαστε. Γιατί κάναμε τώρα, πήραμε προσωπικό από νοσοκομεία στα οποία δεν εργάζονταν, γιατί δεν είχαν δουλειά οι άνθρωποι για να εργάζονται, και τους πάμε σε νοσοκομεία που εργάζεται πάρα πολύ. Όταν θα κάνουμε αυτή την κίνηση, θα δούμε τι κενά θα υπάρχουν και τότε θα κάνουμε προσλήψεις. Όσον αφορά στην ερώτηση του κυρίου Χατζηνικολάου, που εντέχνως δεν απαντήσατε. Για το αν μου δείξατε στο Αττικό τον αξονικό τομογράφο. Κύριε Χατζηνικολάου, όταν πήγα στο Αττικό, η κυρία μπορεί να ήταν μέσα σε αυτούς, δεν ξέρω. Μαζευτήκαν στην είσοδο, μου πετάξαν κάτι καφέδες, ένας με χτύπησε κιόλας και δεν με αφήναν να μπω μέσα να δω το Αττικό νοσοκομείο. Παρόλα τα αυτά, η κυρία είπε κάτι πολύ σωστό. Είπε έχει τρεις αξονικούς και δουλεύουν οι δύο. Βεβαίως. Οι δύο δουλεύουν. Για τον έναν το φτιάξαμε εμείς τώρα επί των ημερών μου. Εγώ ενέκρινα το κονδύλιο και φτιάχτηκε. Και ξέρετε γιατί τον φτιάξαμε. Θα ερχόμουν να τον εγκαινιάσω κιόλας με το που θα ξαναξεκίνα για να λειτουργεί, αλλά είπα να μην σας προκαλέσω τόσο και έχω πάλι τις φασαρίες. Γιατί πράγματι τη μέρα που ήρθα και που εσείς με βρίζατε γιατί ήρθα, εγώ έμαθα ότι έλειπαν 5.000 ευρώ για το εξάρτημα του ενός αξονικού τομογράφου. Και το ενέκρινα το εξάρτημα και δουλεύει ο αξονικός τομογράφος. Όσο αφορά τώρα για τις εφημερίες, γιατί δεν θα αναφανεί ότι το έχω ξεπεράσει. Έχουν δίκιο οι ειδικευόμενοι Αττικών. Είναι αδικημένοι. Είναι απρόνα του νοσοκομείου. Πιστεύω ότι με το επιπλέον προσωπικό που πηγαίνουμε τώρα αυτό θα λυθεί. Είναι πρόβλημα του νοσοκομείου όμως. Δεν είναι πρόβλημα γενικά του ΕΣΥ. Γενικά οι εφημερίες πληρώνονται μια χαρά. Στο Αττικό υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει τώρα, Κύριε Χατζηνικολάου, να απαντήσω στα τρία σημεία που είπε ο Υπουργός. Καταρχήν, ο Υπουργός λέει ψέματα ότι αυτή τη στιγμή τα Ράτζα στο Αττικό έχουν μειωθεί. Από τότε που έκλεισε το Λιμωδόν, τα Ράτζα είναι στα ίδια και αυξημένα. Και ο λόγος για τον οποίο υποβαθμίστηκε το Λιμωδόν, που αυτή τη στιγμή και έρχεται και κλείνει ο Υπουργός τώρα τα νοσοκομεία, είναι γιατί συνειδητά τα υποβάθμισαν τα νοσοκομεία. Συνειδητά τα άφησαν χωρίς τις μισές ειδικότητες, συνειδητά έδιναν εντολές στο ΕΚΑΒ να μην στέλνει ασθενείς αυτά τα νοσοκομεία. Πρώτο ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα, οι εφημερίες, κύριε Υπουργέ, στα μισά νοσοκομεία της Αθήνας δίνονται πετσοκομμένες. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το Αττικό ήταν 2 εβδομάδες επίσκεψη εργασίας είναι ο λόγος που αναδείξαμε το ζήτημα. Αλλά
αλλά δεν σημαίνει ότι στα υπόλοιπα νοσοκομεία τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν συμβιβαστεί με ευθύνη και των συνδικαλιστικών ηγεσιών των γιατρών, ότι έχουν συμβιβαστεί με τις πετσοκομμένες εφημερίες και δεν, αυτή τη στιγμή δεν αναδεικνύεται σαν ζήτημα. Πάντως σε μεγάλο ποσοστό νοσοκομείων, 10 και 20% περικοπή γίνεται κάθε μήνα. Και τρίτο και τελειώνω, επειδή παρακαλώ, μας είπε, ησυχία. Επειδή μας είπε ο Υπουργός για το πώς τον υποδεχτήκαμε στο Αττικό, γιατρός, υπουργός και μέλος της κυβέρνησης που αυτή τη στιγμή συρρυκνώνει και υποβαθμίζει τη δημόσια υγεία και τη δίνει πεσκέση, όπως είπα στους μεγαλοεπιχειρηματίες της υγείας, δεν θα γίνει ποτέ υποδεκτός με ροδοπέταλα από τους εργαζόμενους και τους ασθενείς σε κανένα δημόσιο νοσοκομείο. Όχι, όχι, όχι. Πώς θα τον υποδέχεστε? Συγγνώμη. Θα τον υποδεχόμαστε αγωνιστικά όπως του αξίζει. Συγγνώμη. Όχι, δεν μπορείτε αν δεν σας δώσω. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Θα περιμένετε. Εάν αυτό που είπατε εννοείται ότι θα με εμποδίσετε εκ νέου να μπω στο νοσοκομείο, θέλω να είμαι σαφής. Όταν πήγα στο Αττικόν, επειδή ήταν η έναρξη της θητείας μου και δεν ήθελα να ξεκινήσω με φασαρίες, κύριε Χατζηνικολάου, δεν εφήρμοσα τον νόμο. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά. Εγώ είμαι εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου με σταυρό, είμαι διορισμένος Υπουργός Υγείας στην Ελληνική Δημοκρατία και έχω συνταγματική υποχρέωση να πηγαίνω στα νοσοκομεία. Μπορείτε να βγείτε να φωνάζετε, να σηκώνετε πανό, να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά όποιο μέλος του ΕΣΥ διανοηθεί να με εμποδίσει να ασκήσω τα καθήκοντά μου, να είμαστε συνεννοημένοι μεταξύ μας, ο νόμος θα εφαρμοστεί. Και ο νόμος σημαίνει απόλυση. Συνεννοημένοι. Θα κάνω λέγεται μια μικρή διακοπή αργία στο σημείο. Έτσι. Αυτό. Διότι έχει αρχίσει και ανάβει πολύ η ατμόσφαιρα. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, αυτά κάνω, να ξεκαθαρίζονται για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Παρακαλώ, θα κάνω μια μικρή διακοπή για να πέσουν οι τόνοι και να επανέλθουμε στην ψύχρεμη. Θέλω και τη δική σας γνώμη όμως γι' αυτό. Αν μπορούν να με εμποδίζουν να πηγαίνω στο νοσοκομείο. Τη δική μου γνώμη για ποιο πράγμα? Αν έχουν δικαίωμα να με εμποδίζουν να πηγαίνω στο νοσοκομείο. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να εμποδίζει κανέναν να έχει ελεύθερη πρόσβαση, ιδίως μάλιστα τον Υπουργό να έχει ελεύθερη πρόσβαση στα νοσοκομεία. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Βεβαίως θα απαντήσετε. Εδώ θα κάνουμε ελεύθερο και ανοιχτό διάλογο. Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Χατζηνικολάου, διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. NowDoctor.gr. Δωρεάν αναζήτηση γιατρού με ένα κλικ από την οθόνη του υπολογιστή σας. Με το NowDoctor, η διαδικασία αναζήτησης ιατρικού ραντεβού δεν κοστίζει τίποτα και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις λεπτά. Εάν είστε ασθενής, μπορείτε πλέον να αναζητήσετε το γιατρό σας και να κλείσετε δωρεάν ραντεβού με βάση τη γεωγραφική περιοχή, την ιατρική ειδικότητα και το ασφαλιστικό σας ταμείο. Εάν είστε γιατρός, το NowDoctor θα σας βοηθήσει να βρείτε νέους ασθενείς μέσα από το ίντερνετ, ενώ ταυτόχρονα θα σας προβάλλει αποτελεσματικά στο διαδίκτυο και τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσεγγίζοντας ένα νέο κοινό. Μπείτε τώρα στο www.nowdoctor.gr και γραφτείτε στο μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο για δωρεάν αναζήτηση ιατρικών ραντεβού. Nowdoctor.gr. Ο νέος τρόπος να βρεις ιατρό δωρεάν. www.nowdoctor.gr. Από τότε που χώρισα με την Ελένη Τσακηδίκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να... Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Ένα
Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Έλα, Μακελιά. Και τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Τζέλ βιέξπορ της Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγέλη. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Harper's Bazaar. Οι κανόνες της μόδας για τη νέα σεζόν. Μαζί. Ζήτα. Το best seller του Βασίλη Βασιλικού για την υπόθεση Λαμπράκη που συγκλώνησε τον κόσμο. Ακόμη. Γιάννης Πλούταρχος κάτω από τον ίδιο ήλιο. Το CD με τις νέες επιτυχίες για πρώτη φορά σε εφημερίδα. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Οπ, τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται.